Για πάμε να προχωρήσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Εσείς κύριε Υπουργέ, ανησυχείτε τώρα με αυτή την κατάσταση, να ξεκινήσουμε έτσι με το θυμικό πρώτα. Με τα εθνικά μας ζητήματα. Και να πάμε και στο πιο ουσιαστικό. Τι λέτε? Για ποιο θέμα? Για τα εθνικά μας. Λέμε για την ελληνοτουρκική κρίση. Για την έξαρση της τουρκικής εμπριστικής ρητορικής. Καθόλου. Α, θα μείνει δηλαδή σε πεδίο ρητορικής, λέτε, δεν θα πάει στην πράξη? Κλασικό και το δεν. Δηλαδή. Α, έτσι λέτε, δεν σας ανησυχεί? Εδώ έχει αμφισβητεί πια τα νησιά μας, την κυριαρχία μας. Συμβολικά πράγματα, κάτι διπλωματικές κινήσεις οι οποίες μας στοχούν. Τώρα τρία χρόνια είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Ακούμε από τη μια μεριά μια εμπριστική ρητορική, η οποία προφανώς είναι απαράδεκτη. Από την άλλη μεριά έχουμε φυσικά ενέργειες οι οποίες είναι διπλωματικά απαράδεκτες και παραβιάζουν δεδομένα. Mm-hmm. Αλλά αν μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα και πρακτικά, αν υπάρχει οποιαδήποτε επιτυχία αυτής της λογικής της Τουρκίας, όχι, δεν υπάρχει, γιατί αυτά αποκρούονται όλα από την ελληνική πλευρά και γιατί το μόνο το οποίο γίνεται τελικά είναι να εκτίθεται η Τουρκία και να απομονώνεται όλο και περισσότερο. Δεν νομίζω ότι απομονώνεται πάντως. Δηλαδή... Γιατί δεν το νομίζετε, γιατί την ακούω αυτή τη λογική, την λένε και οι αριστεροί. Δεν τη βλέπω απόνομα. Δεν ξέρω αν τη λένε οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, κύριε Βορύδη, αλλά λοιπόν, τη βλέπω απομονωμένη. Δεν τη βλέπω απομονωμένη καθόλου την Τουρκία. Γιατί δεν τη βλέπετε απομονωμένη? Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έχει πάρει τη θέση που έχει πάρει απέναντι στην Τουρκία. Ότι ουσιαστικά δεν τους προμηθεύει αεροπλάνα, σας φαίνεται λίγο? Mm-hmm. Όχι, αλλά από κάτω. Κάθε λίγο και λιγάκι, κύριε Βορύδη, και το State Department και η Γερμανία λένε πόσο σημαντικός εταίρος είναι η Τουρκία και πόσο δεν θέλουν να τη χάσουν από την αγκαλιά τους. Θα πρέπει να πούνε ότι η Τουρκία θα. Άρα δεν είναι και απομονωμένη. Κάπου να το βάλουμε στη ρεαλιστική βάση το πράγμα. Η ρεαλιστική βάση είναι ότι διπλωματικά η Τουρκία βρίσκεται στην χειρότερη πολιτική θέση που έχει βρεθεί ποτέ, συγκριτικά. Αυτό όμως, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, αυτό δεν φάνηκε πάντως, κύριε Βορύδη, από το ρόλο που επιχείρησε να διαδραματίσει στον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εκεί πήρε ρόλο διαπραγμάτευση. Στηρίζετε τη σκέψη σας για να συζητήσουμε? Όχι, στην πράξη δεν πέτυχε κάτι, αλλά δεν πέτυχε κάτι. Παίζει ένα ρόλο όμως, προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο. Παίζει ένα ρόλο και τις επόμενες μέρες ο Λαυρόφ στην Άγκυρα θα πάει για να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Άρα, για να μην απειληθούμε με πολιτική κρίση. Αυτό που λέτε, για να συνεννοούμαστε τώρα, αυτό που λέτε είναι ότι κατά την άποψή σας θα θεωρήσετε την Τουρκία απομονωμένη εάν διακόψουν όλες οι χώρες του κόσμου τις διπλωματικές σχέσεις μαζί τους. Ναι, καλά, όχι, αυτό δεν παρασυμβαίνει. Το λέτε. Δεν όχι, δεν λέω αυτό, κύριε Βορύδη, αλλά δεν λέω ότι είναι και απομονωμένη η Τουρκία. Λέω ότι η Τουρκία μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, να έχει εγκλωβιστεί με τα S-400, αλλά δεν θεωρώ και ότι είναι και απομονωμένη. Είναι ένας εταίρος με τον οποίο συνομιλούν οι χώρες. Είναι η δυσμενέστερη πολιτική θέση που έχει βρεθεί ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Ή δεν θα την κάνει πιο επικίνδυνη όμως, κύριε Βορύδη, άμα νιώθει απομονωμένη? Την κάνει σίγουρα πιο νευρική, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά ταυτόχρονα και την αποδυναμώνει. Mm-hmm. Και είναι εντυπωσιακό ποιος μια ρητορική ορισμένου τύπου, γι' αυτό και την προσδιορίσα που προέρχεται, κυρία Τανοπούλου, mm-hmm. προέρχεται από την αριστερά η ρητορική αυτή. Mm-hmm. Δεν βλέπει αυτό το οποίο είναι το τελείως προφανές. Ότι η Τουρκία σήμερα, η οποία σας τονίζω, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Mm-hmm. Είναι μια χώρα που βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό κέντρο. Διεκδικεί να παίζει ρόλο στην Ευρασία, στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Αυτός ο ρόλος σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν κατοχυρωμένος μέχρι πρότινος. Βρίσκω εντυπωσιακό ότι σήμερα που η Τουρκία προφανώς χάνει αυτό το ρόλο και δεν παίζει αυτό το ρόλο, γιατί έχει διαμορφώσει εχθρικές σχέσεις με το Ισραήλ, mm-hmm. της περιορίζει το ρόλο στη Μέση Ανατολή, πάει αντίθετα στις επιλογές που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Συρία, συγκρούεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα αυτό. Έχει κακές σχέσεις με την Αίγυπτο. Χάνει περαιτέρω το ρόλο της στη Μέση Ανατολή. Έχει αποδυναμωθεί πλήρως ο ρόλος της, κυρίως λόγω της ενεργού διπλωματίας της Ελλάδος στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Βρίσκεται σε κακή σχέση στο ΝΑΤΟ, στην χειρότερη θέση. Ναι, αλλά απειλεί τα νησιά μας, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα ξέρουμε που λέτε. Τα ξέρουμε αυτά που λέτε. Μα λέτε πράγματα γνωστά. Λέμε ότι απειλεί τα νησιά μας σήμερα. Ο Τσαβούσογλου πριν από δύο μέρες.
Ναι. Πριν αναπτύξω αυτή την επιχειρηματολογία που σας λέω τώρα, ναι, ναι, άκουσα από την κυρία Αντωνοπούλου ότι της φαίνεται μια χαρά διπλωματικά η Τουρκία. Mm-hmm. Δεν είπα μια χαρά. Είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί σας, ότι είναι απομονωμένη. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Και λέω λοιπόν. Άλλο το μια χαρά και άλλο ότι δεν συμφωνώ ότι είναι απομονωμένη. Λέω λοιπόν, το απομονωμένη είναι, κυρία Αντωνοπούλου, φαντάζομαι στην κριτική αυτή, την οποία αναπαράγεται, ότι πρέπει να διακοπούν διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία. Ναι. Σας ξεκαθαρίζω. Δεν είναι στόχος κανενός αυτό. Το έκανε έτσι κι αλλιώς η Τουρκία από μόνη της. Τουλάχιστον και το έχει ξανακάνει ο Ερντογάν και το πήρε άρα πίσω. Λοιπόν, άρα το λοιπόν. Το έχει κάνει το άλλο μέρος που λέει Γιώκ Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι αποδυναμωμένη διπλωματικά σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Η Ελλάδα ισχυροποιείται αμυντικά σε όλα τα επίπεδα. Η ανατροπή της αμυντικής ισορροπίας, η οποία έχει υπάρξει. Της μάλλον αμυντικής ανισορροπίας, η οποία έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα, χάρη στις επιλογές αυτής της κυβέρνησης ανατρέπεται. Ναι. Και στην Ελλάδα δεν θα παρεχθεί. Ναι, κύριε Υπουργέ, λέμε άλλο πράγμα τώρα. Λέμε ότι η Τουρκία θέτει θέμα συνόρων κατ' ουσίαν. Έβγαλε ένα χάρτη θέση στο ανώτατο επίπεδο. Ο Τσαβούσουλου. Στο πρακτορείο Ανατολή με τον πιο επίσημο τρόπο. Εντάξει τώρα, δεν έθετε πάντα θέμα νησιών η Τουρκία. Η Τουρκία συστηματικά και μόνιμα. Και θέμα κυριαρχίας, αυτό λέει. Δεν έχουμε την κυριαρχία. Και απειλεί πως αν δεν αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά, μας απειλεί. Το θέμα αποστρατικοποίησης το έθεσε χθες η Τουρκία. Όχι, το έχει ξαναθέσει, αλλά τώρα λέει ότι θα θέσει θέμα κυριαρχίας με βάση αυτό. Και αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λοζάνης και λοιπά. Το είχε πει βέβαια και ο Ερντογάν μέσα στην Ελλάδα αυτό το 17, όπως θυμόμαστε. Αλλά τώρα λέμε πάνω σε αυτό τι κάνουμε. Η Τουρκία λέει διάφορα, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αποκρούμε αυτό το οποίο λέει. Κινητοποιούμε τη διεθνή κοινή γνώμη πέρα μας, σε δηλώσεις απαντάμε με δηλώσεις, αλλά θεωρώ ότι πολύ ορθά το έφερε από ένα σημείο και μετά ο Πρωθυπουργός. Τώρα, εμείς έχουμε πει αυτά που έχουμε πει. Λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Τώρα δεν καθόμαστε να μπαίνουμε και στη λογική του Ερντογάν, ο οποίος επειδή έχει ένα εσωτερικό ακροατήριο, επειδή έχει τα προβλήματα που έχει. Όπως το είπε, δεν κάνουμε ψυχανάλυση στον Ερντογάν και τα προβλήματα. Δεν καθόμαστε να κάνουμε και αυτή τη δουλειά τώρα. Έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ένα σοβαρό συγκροτημένο και ισχυρό κράτος. Βέβαια, πάντα, κύριε Βορύδη. Διατυπώσει. Ναι. Άμα θέλει τώρα να λέει ιστορία, σα τη λέει. Πάντα όμω εγκυμονεί και ο κίνδυνο ενό ατυχήματο. Δηλαδή, όταν βλέπει τόσε πολλέ παραβιάσει πάνω από τα νησιά μα, πάντα εγκυμονεί και ο κίνδυνο ατυχήματο που το έχουμε δει δυστυχώ με τραγικέ συνέπειε στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απλά τα ζητήματα. Απλό δεν είναι τίποτε όταν έχει απέναντί σου έναν αστάθμητο και α το πω απρόβλεπτο γείτονα, ο οποίο δυσμορφώνεται και δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο από αυτήν. Ναι, προφανώς δεν είναι απλό. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση σε αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι που δημιουργεί. Οι σύμμαχοι θα πάρουν καθαρή θέση, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε τη Γαλλία με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ο Μακρόν. Ναι, ο Γερμανός όμως δεν ακούμε να λέει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει κατά επανάληψη καθαρή θέση στα ζητήματα. Με πίεση, με χίλια βάσανα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρει καθαρή θέση στα ζητήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Βορύδη, προχθές είπε συνεννοηθείτε τα δύο μέρη. Ποια ξεκάθαρη θέση. Θέλω να κάνω. Συνομιλήστε τα δύο μέρη να τα βρείτε. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι αντιλαμβάνεστε ότι άλλες χώρες εκτός από τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά έχουν κι άλλα στο μυαλό τους. Μάλλον έχουν κι άλλα, όντως. Ναι. Δηλαδή ελπίζω να γίνεται αντιληπτό αυτό. Βέβαια. Το σχολιάσαμε κι εμείς, κύριε Βορύδη, στην αρχή. Η εξωτερική πολιτική δεν ξυπνάει και κοιμάται με το τι κάνει η Ελλάδα. Ναι, σωστό. Έτσι. Η γερμανική εξωτερική πολιτική δεν ξυπνάει και κοιμάται με το τι κάνει η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτές είναι χώρες οι οποίες έχουν τη δικιά τους εξωτερική πολιτική, έχουν τα δικά τους ζητήματα. Έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και αγωνίες και φυσικά οφείλουν και κάνουν και πράττουν εκεί που πρέπει να πράξουν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για την υποστήριξη αυτό τώρα, που είναι σωστό. Μιας και πήγαμε στη Γερμανία. Αυτό που έχει επιτύχει η Ελλάδα και το οποίο δεν μπορεί, είναι θεαματικός ο τρόπος με τον οποίο υποτιμώνται οι διπλωματικές επιτυχίες της Ελλάδος όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Δεν νομίζω ότι υποτιμώνται, κύριε Βορύδη. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στελέχη της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδέχτηκαν ότι αυτό ήταν μια επιτυχία. Πάμε λίγο παρακάτω. Το Πάμε λίγο παρακάτω. Το Κογκρέσο να χειροκροτά
και να διακόπτει την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εντάξει, δεν το βλέπεις κάθε μέρα, ναι, σωστό. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, μιας και συζητήσαμε για τη Γερμανία. Ήταν φάουλ, κύριε Βορύδη, ήταν έτσι ένα πολιτικό ατόπιμα το γεγονός ότι ενημερωθήκαμε για αυτή τη συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας για τα τεθωρακισμένα και την αποστολή του στην Ουκρανία από τη γερμανική κυβέρνηση και τον Όλαφ Σόλτς και όχι από έναν αξιωματούχο της Ελλάδας. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι έγινε συμφωνία πάντως. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ ποιος ενημέρωσε ποιον. Αλλά το σημαντικό δεν είναι σας ενοχλεί εσάς ως πολίτη να ενημερώνεστε από το Γερμανό καγκελάριο και όχι ας πούμε από τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας ή από κάποιον άλλον αξιωματούχο ή πάντως, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάντως αν η ερώτηση σε πονηρεί ότι έπρεπε να αποκριβεί κάτι από όχι μία φαντάζομαι ότι δεν με... Το γεγονός της ενημέρωσης, λέω, όχι το καθαρό την ουσία της συμφωνίας. Δεν το ξέρω να σου το απαντήσω, αλλά δεν το θεωρώ πολύ σημαντικό. Φωνάζει πάντως την Βορύδη, λέει ότι αποδυναμώνονται τα νησιά μας με αυτά τα όπλα. Αυτό λέω, γιατί αυτό εγώ κοιτάζω λίγο την ουσία. Τι συμφωνήσαμε. Και είναι προφανώς ότι έχει γίνει συμφωνία back to back. Δηλαδή, πρωτού στείλουμε, θα πάρουμε. Ναι, και πρώτα θα πάρουμε και μετά θα στείλουμε. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Οικονόμου πριν από λίγο στο Sky. Άρα λέτε πως δεν υπάρχει θέμα. Κακώς φωνάζει η αντιπολίτευση. Τώρα με το θέμα των εκλογών, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές κύριε Υπουργέ και έχετε μια πάγια θέση. Ακούσαμε όμως την κυρία Μπακογιάννη το πρωί να λέει ότι είμαστε στη χρονιά των εκλογών. Άρα μπορεί να γίνουν και το 22. Δηλαδή δεν θα εκπλαγεί και κανείς. Εσείς τι λέτε? Οι εκλογές έχουμε πει πότε θα γίνουν. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός κατά επανάληψη. Έχει πει ότι θα γίνουν τέλη της άνοιξης του 23. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει ότι θεσμικά πράγματα. Τι θέλετε να πει? Τελευταία χρονιά, μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά της θητείας της κυβέρνησης. Ακριβές είναι. Μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά, δηλαδή τον Ιούλιο, θα μπούμε στο τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο. Το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας πάντως, το εκτίμησε μάλλον, να το πούμε καλύτερα. Καλά, θα γίνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν εκλογές αύριο. Δεν θα γίνει δεκτό. Όχι, είναι η πρώτη φορά όμως που δημοσίως είπε ότι εκτιμώ ότι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Και νωρίς λέει το Σεπτέμβριο. Γιατί φοβάστε την ακρίβεια η οποία δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση. Περισσότερα σε εμάς βέβαια δημιουργεί. Εσύ είπα κάνει λάθος εκτιμήσεις. Άρα μη στηρίζεστε σε αυτό. Ναι. Δεν θα γίνουν. Δηλαδή λέτε εσείς το τέλος της τετραετίας. Ναι. Δεν θα βρεθεί δηλαδή μια χαραμάδα που να έχει πάει καλά το καλοκαίρι να μην έχουν καταστρέψει τέλος πάντων πυρκαγιές. Να έχουν διορθωθεί. Κυρία Τονοπούλου, αυτά με τις χαραμάδες τώρα. Λοιπόν, τι να την κάνει τη χαραμάδα. Μπορεί να φέρει μια ρογμή της ιστορίας. Μια συγκυρία, κύριε Βορύδη, αν το προτιμάτε. Μια συγκυρία κατάλληλη. Έχει 8 με 10 μονάδες τη φορά. Δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση, όσο παρακολουθώ εγώ, μετά από 3 χρόνια να έχει τέτοια διαφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να είναι τόσο πολιτικά ηγεμονική και κυρίαρχη. Αφήνω δε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Άρα τι χαραμάδες τώρα και λέει η αντιπολίτευση ότι υποεκτιμάται το ποσοστό της από τους δημοσκόπους τέλος πάντων και δεν είναι αυτό πραγματικό. Κύριε Βορύδη, τα ηχητικά μένουν πάντως. Αν έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, να ξέρετε, εγώ το κρατάω αυτό το ηχητικό. Εντάξει, φυσικά. Λοιπόν, αλλά σας ξαναλέω, δεν έχει και πολιτική λογική αυτό. Δηλαδή, το να πει κανένας ότι. Δεν έχει την πολιτική λογική ότι τώρα που είναι η διαφορά μεγάλη, όπως είπατε, είναι εκεί κοντά στου 7 με 10 μονάδες. Και επειδή υπάρχει μπροστά και η απλή αναλογική. Στον 1,5 χρόνο τώρα. Στον 1,5 χρόνο είχαμε ξεκινήσει ότι τώρα θα αυξηθεί η διαφορά, γιατί τώρα που είναι μεγάλη διαφορά, κάποιε εκλογέ. Και δεν θα μειώνεται η διαφορά. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πέσουμε μέσα που θα πάει. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, να είστε καλά.